Εμείς οι millennials είμαστε φιλόδοξοι, έχουμε όνειρα, δεν θέλουμε να συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο από το τέλειο, αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να κουραστούμε πραγματικά γι' αυτό. Εντάξει, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας. Οφείλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω από την κατηγορία των ατόμων που θα περιγράψω. Εννοείται πως 9 στα 10 πράγματα τα κάνω κι εγώ, μην πω 10 στα 10. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον το αναγνωρίζω και θέλω να σας βοηθήσω και εσάς να το αναγνωρίσετε προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Η γενιά μου λοιπόν, όσοι γεννήθηκαν από τις αρχές του 80 μέχρι τις αρχές του 2000, τέλη 90s, τους χαρακτηρίζει η γενικότερη ιδέα ότι κάποιος τους χρωστάει κάτι στον κόσμο. Είχα δει μια φορά ένα viral post που έλεγε: ειλικρινά δεν ξέρω τι θα γίνει αν δεν καταλήξω πλούσιος. Και προφανώς όλους τους εξέφραζε, ακόμα και εμένα. Και νομίζω πως αυτή η εικόνα του να είναι ένας νέος στο κινητό ή στο λάπτοπ και να κάνει share, blog, retweet αυτό το πράγμα περιγράφει επακριβώς την κατάσταση στην οποία είναι η νεολαία σήμερα. Θέλουμε να μας έρθουν ουρανοκατέβατα, η επιτυχία, η ευτυχία και το να νιώθουμε γεμάτοι, αλλά είμαστε καν πραγματικά διατεθειμένοι να προσπαθήσουμε γι' αυτό. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή στη ζωή μας, δεδομένου ότι οι γονείς μας δεν μας έχουν έτοιμο προγραμματισμένο το μέλλον μας, έρχεται κάποια στιγμή κατά την οποία συνειδητοποιούμε ότι δεν έρχονται όλα ουρανοκατέβατα, είναι σοκαριστικό. Γι' αυτό προφανώς ευθύνεται ο τρόπος με τον οποίο μας μεγάλωσαν οι γονείς μας, που δεν μας έλεγαν ποτέ όχι και μας έδωσαν την εντύπωση ότι ό,τι θέλουμε σε αυτόν τον κόσμο μπορούμε να το πετύχουμε, αλλά δεν μας έδειξαν τον τρόπο. Ερχόμαστε λοιπόν σε ένα διέξοδο. Πράγμα το οποίο μας γεμίζει αρνητικά συναισθήματα και μας προκαλεί ψυχολογικά κλπ. Και όλο αυτό σε συνδυασμό με την όλη κατάσταση με τα social media δημιουργεί ένα χάος. Συνειδητοποιούμε κάποια στιγμή ότι δεν είμαστε τόσο special όσο μας έκαναν να αισθανόμαστε και επειδή δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε αλλά έχουμε και το ναρκωτικό στα χέρια μας, θα το κάνουμε. Και όταν λέω ναρκωτικό εννοώ το ίντερνετ, το Instagram, social media κλπ. Και την αιμονή μας με το να φτιάξουμε, να δείχνουμε προς τα έξω ότι περνάμε τέλεια, ότι είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι και επιτυχημένοι, χωρίς να είμαστε πραγματικά. Και αφιερώνουμε όλη μας την ενέργεια στο να δείχνουμε επιτυχημένοι και καθόλου ενέργεια στο να γίνουμε επιτυχημένοι. Όλοι το κάνουμε αυτό, δηλαδή είτε ανεβάζουμε τη μούρη μας, είτε ανεβάζουμε κείμενα, είτε ανεβάζουμε αυτοκίνητα, όλοι ενδιαφερόμαστε για το πώς θα αντιδράσει ο κόσμος σε αυτό. Αλλιώς δεν θα τα ανεβάζαμε, θα τα κρατάγαμε για τον εαυτό μας. Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι νέοι έχουμε άγχος και ψυχολογικά και κατάθλιψη κλπ. Μία τέτοια κατάσταση πώς να μην την προκαλεί. Και μάλιστα είχα δει ότι κάποιοι σε κάποια χώρα στο εξωτερικό αποφάσισαν να μπορείς να πάρεις αναρωτική άδεια από τη δουλειά σου για μία άσχημη ψυχολογικά μέρα. Και εγώ το θεωρώ λάθος αυτό, γιατί απλά τους βάζουμε όλους σε μία φούσκα και προσπαθούμε να τους προστατεύσουμε αντί να τους δείχνουμε τρόπους να μην έχουν αυτό το πρόβλημα. Και ίσα ίσα από αυτή η υπερπροστασία από τους γονείς μας έκανε έτσι, οπότε η υπερπροστασία από τη δουλειά μας θα μας καταστρέψει, θα μας κάνει να μην βγαίνουμε από το σπίτι μας. Αφήστε που θα οδηγήσει πολλούς που δεν έχουν προβλήματα να θέλουν να έχουν προβλήματα και αποτελεσματικά να αποκτήσουν προβλήματα επειδή απλά τους αντιμετωπίζουμε σαν να είναι πολύ εύθραυστοι και πολύτιμοι. Και αυτό είναι λάθος. Όπως είπα και πριν, οι millennials θέλουμε να τα έχουμε όλα τέλεια. Θέλουμε να έχουμε τέλεια σχέση και άμα υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα, δεν θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε, αλλά θα τελειώσουμε τη σχέση, θα την αλλάξουμε, γιατί δεν θα δεχτούμε κανείς να μην μας φέρεται σαν βασιλιάδες όπως θεωρούμε ότι μας αρμόζει. Άμα πάμε σε μια δουλειά και την πρώτη μέρα μας βάλουν να φέρουμε καφέδες και δεν μας κάνουν διευθυντές, φεύγουμε κατευθείαν, γιατί δεν σπουδάζαμε τόσα χρόνια για να φέρνουμε καφέδες σε κανέναν. Είμαστε όντως τεμπέληδες και δεν το λέω με την έννοια ότι ταξίνουμε όλη μέρα, το λέω με την έννοια ότι δεν καταβάλουμε ποτέ ουσιαστική προσπάθεια. Δηλαδή είναι σοκαριστικό το ότι είμαστε μια γενιά που η πλειοψηφία τελειώνει πανεπιστήμιο, κάνει μεταπτυχιακά, κάνει διδακτορικά και όμως η πλειοψηφία μένει μέχρι μεγάλη ηλικία με τους γονείς του. Και είναι εύκολο να πούμε ότι ευθύνεται η κρίση και το οικονομικό κλπ. Σίγουρα η κρίση δεν βοηθάει, αλλά δεν είναι ο βασικός παράγοντας. Ο βασικός παράγοντας είναι ότι δεν έχουμε μάθει να παλεύουμε. Ότι ας πούμε οι παππούδες μας που μπορεί να μην είχαν καθόλου λεφτά, τι κάνανε, μένανε με τους γονείς τους? Όχι, βρήκανε λύση, βρήκανε τρόπο. Στην πρώτη δυσκολία μάθαμε να λέμε ξέρεις δεν μπορώ, είμαι αγχώδης.
και αναφερόμαστε στο άγχος μας σαν να είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος, σαν να είναι κάτι που δεν το προκαλούμε εμείς οι ίδιοι. Παιδιά, ποια παιδιά, η δική μου γενιά θα κάνει παιδιά μετά τα 40 και αν. Γιατί είμαστε όλοι πολύ πολύτιμοι για να βάλουμε κάποιον άλλο άνθρωπο πάνω από εμάς. Είμαστε η γενιά που θα πάει γυμναστήριο και που θα ακολουθήσει ένα υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά θα το κάνει για να το δείχνει και να το λέει. Δηλαδή κάνουμε κάτι τόσο καλό για τους λάθος λόγους. Αυτοί είμαστε οι millennials, κακομαθημένοι, προβληματικοί, τεμπέληδες, αλλά μην προσβάλλεις τον πρόσφυγα ή τον ομοφυλόφιλο, γιατί θα κάνω post στο Instagram. Και για δουλειά, αν δεν μου απαντήσουν από καμία αγγελία που έστειλα για τη θέση του διευθυντή, θα γίνω YouTuber. Αυτά. Πείτε μου κι εσείς τι πιστεύετε και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.